Την περαιτέρω μείωση κατά 8-5% που ήταν προηγουμένως σε όλες τις βασικές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, αποφάσισε σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αρχής, αποφασίστηκε επίσης η επέκταση για ακόμα 2 μήνες της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων ύψους 8% με εφαρμογή από την 1η του νέου χρόνου. Στο σκεπτικό της απόφασης εξηγεί στον Αντένα ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής, Γιώργος Σαμάς, ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι έχουν επιτευχθεί μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες της Αρχής Ηλεκτρισμού, οι οποίες κρίθηκε ορθό να μετακυλιστούν άμεσα στους καταναλωτές, αλλά και το γεγονός ότι το καύσιμο πλέον είναι φθηνότερο παράλληλα με την επαναλειτουργία των 2 μεγάλων μονάδων. Ταυτόχρονα όμως έλαβαμε πολύ σοβαρά υπόψη και το γεγονός ότι και τα αποτελέσματα της ΑΕΚ για το 2013, παρόλο που έχει επιβληθεί η μείωση, αναμένεται να είναι σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, παρόμοια με το 2012. Μέσα στο 2014, όπως αποκάλυψε στον Αντένα ο κύριος Σαμάς, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος αλλάζουν με ριζική μεταρρύθμιση στις διατιμήσεις. Είναι ριζική αναμόρφωση των διατιμήσεων, ώστε πρώτον να γίνουν λιγότερες. Τώρα έχει πάνω από 20 διαφορετικά είδη διατιμήσεων, θα γίνουν λιγότερες και πιο διαφανείς. Δηλαδή στο τέλος των λογαριασμών του ο καταναλωτής θα βλέπει ακριβώς τι χρεώνεται. Η απόφαση για την διάρκεια και το ύψος της έκτακτης προσωρινής μείωσης το 8% θα επανεξεταστεί πριν από τη λήξη των 2 μηνών. Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος εφαρμογής της απόφασης, η Αρχή Ηλεκτρισμού υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.